Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Κοταρίδης. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι και μια ακόμα φορά στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και είναι μεγάλη μου χαρά να έχω σήμερα εδώ μαζί μας τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Βέβαια, σας είχαμε συνηθίσει, κύριε Πέτσα, δημοσιογράφη σε άλλο ρόλο ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οπότε. Αλλάζουν οι ρόλοι. Ιδίως όταν μιλάμε για την πολιτική. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο να ξεκινήσουμε μια πιο έτσι, γενική ερώτηση. Επειδή φαίνεται να οδεύουμε προς το τέλος της πανδημίας όσον αφορά το επιδημιολογικό κομμάτι, έχουμε ακόμα δρόμο βέβαια. Φαίνεται πως με δεδομένο ότι ανοίγουν και πάρα πολλά πράγματα από αύριο όσον αφορά τις μετακινήσεις, έχουν ανοίξει και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την οικονομία. Άρα προφανώς μπαίνουμε και σε μια νέα φάση το επόμενο διάστημα. Θέλετε λίγο να μου δώσετε την εικόνα του τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Υποχωρεί η πανδημία και επιστρέφει η αισιοδοξία. Αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι γύρω μας, καθώς βλέπουμε ότι με το άνοιγμα των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που έχει ξεκινήσει από το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αναθαρρύνσει τόσο όσον αφορά την συμπεριφορά του, αλλά και την καταναλωτική του συμπεριφορά. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάθεση του κόσμου να αυξήσει την καταναλωτική δαπάνη. Αυτό είναι ένα πρώτο κύμα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και ένα δεύτερο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα έχουμε αυξημένες τουριστικές ροές που θα έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στο ισοζύγιο της χώρας, δηλαδή θα αυξήσουν το ξένο εισόδημα που έρχεται στη χώρα. Αυτές οι δύο αρχικές πηγές αισιοδοξίας πιστεύω θα μπολιαστούν με την ευρύτερη μεταρρυθμιστική δυναμική που έχει και η κυβέρνηση, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θα έχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη. Αισιοδοξώ πολύ καλύτερη ακόμα και από τις πολύ καλές προβλέψεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή προφανώς έπεσαν κάποια χρήματα για την ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων, κυρίως που έχουν πληγεί από την κρίση το τελευταίο διάστημα, γιατί την αντιπολίτευση είναι λίγα, έπρεπε να δώσετε περισσότερα. Αλλά επειδή προφανώς αυτά τα χρήματα κάπου τα βρήκαμε και δεν τα βρήκαμε από το υπερπλεώνασμα που μπορεί να είχαμε, είδαμε πολλές φορές στη χώρα να βγαίνει στις αγορές, να δανείζεται με καλά επιτόκια, καλύτερα από ό,τι δανειζόταν το παρελθόν, αλλά προφανώς αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν κάποια στιγμή. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Επειδή έχουμε περάσει δυσκολίες κατά το παρελθόν, αν πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί ότι θα πιεστεί το επόμενο διάστημα για να μπορέσουν να βγουν αυτά τα χρήματα. Όπως ήρθαν αυτά τα χρήματα, έτσι και θα επιστραφούν. Με εμπιστοσύνη. Δανειστήκαμε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, γιατί κατάφερε η κυβέρνηση να την εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη και στους επενδυτές και στις αγορές. Και ακριβώς επειδή το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο φαίνεται να είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα εξακολουθήσουμε να απολαμβάνουμε τις εμπιστοσύνες και των αγορών και των επενδυτών και τα επόμενα χρόνια. Άρα, αυτά τα δανεικά, όπως πολύ σωστά είπατε, που εισέρευσαν στη χώρα, που δεν είναι καθόλου λίγα, ήταν 22 δισεκατομμύρια ευρώ και με τελευταία έκδοση φτάσαν στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι σήμερα. Αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν σιγά-σιγά στις αγορές. Ευτυχώς, γιατί έχουμε μακροπρόθεσμο πλέον δανεισμό, όχι βραχυπρόθεσμο. Mm-hmm. Θα επιστραφούν λοιπόν σιγά-σιγά πάλι με χαμηλά επιτόκια και μέσα από την ανάπτυξη θα μειωθεί και το χρέος της οικονομίας. Αν δει κανείς τις προβλέψεις της Κομισιόν, πέφτει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ πολύ ραγδαία τα επόμενα χρόνια με μια κορύφωση που θα έχει φέτος. Επομένως, ναι, υπάρχουν χρήματα που ήρθαν από το εξωτερικό, θα επιστραφούν σιγά-σιγά στους δανειστές μας, με όμως εμπιστοσύνη η οποία θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει η πίεση αυτή που είναι γνωστή σε όλους των ετών της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά με μια λελογισμένη πίεση. Ποια είναι αυτή η λελογισμένη πίεση? Ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν, αλλά χωρίς να σφίξουμε υπερβολικά το ζωνάρι. Μάλιστα. Επειδή προφανώς έχει πληγεί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Υποθέτω και από τα δημοτικά τέλη. Δεν ξέρω αν στήριξαν και αυτοί τις τοπικές κοινωνίες όσο θα έπρεπε. Τι προβλέπετε τώρα, εσείς τι βλέπετε να γίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα στηριχθούν οι Δήμοι? Ήταν απαραίτητο να στηριχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση στήριξε τους δημότες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πώς το έκανε αυτό? Είτε αναστέλλοντας την επιβολή δημοτικών τελών, ώστε να πάρουν ανάσα όσοι δεν είχαν οικονομική δραστηριότητα, είτε ρυθμίζοντας χρέη που δημιουργήθηκαν το τελευταίο έτος της πανδημίας. Για αυτή τους την προσπάθεια έχουν μεταβιβαστεί πόροι από το κράτος προς την αυτοδιοίκηση 187,1 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά και 50 εκατομμύρια ευρώ φέτος. Αρκούν αυτά? Δεν θα είναι αρκετά. Θα χρειαστεί ακόμη μία ένεση όταν θα έχουμε
τελειώσει το κομμάτι, το πιο σκληρό κομμάτι της πανδημίας και των lockdowns. Άρα θα κάνουμε μια αποτίμηση για τους μήνες από το Μάρτιο μέχρι το τέλος Μαΐου και σε συνεννόηση με το Οικονομικό Επιτελείο θα συνδράμουμε ξανά τους Δήμους για να συνεχίσουν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τοπικό επίπεδο. Άρα και μιλάτε για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία το επόμενο διάστημα, να περιμένουμε. Θα είναι μια έκτακτη χρηματοδότηση σίγουρα από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα είναι και η χρήση των αναπτυξιακών εργαλείων που έχουμε δρομολογήσει ήδη. Είτε είναι παλιά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα Φιλόδημος, όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε νέα, όπως είναι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αυτά τα δύο συνδυασμένα εργαλεία είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, 1 δισεκατομμύριο ευρώ ο Φιλόδημος 2, ο οποίος εξελίσσεται εδώ και ορισμένα χρόνια. Άρα δίνουν αυτό το επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο που χρειαζόταν οι Δήμοι για να βάλουν σε μπροστά επενδυτικά έργα που αλλάζουν την όψη στην τοπική κοινωνία. Τώρα, μου ήρθε στο μυαλό μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που είχε να κάνει με τον ΕΝΦΙΑ. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κ. Μητσοτάκη να δηλώνει πως ο ΕΝΦΙΑ, από τους στόχους της κυβέρνησης, ήταν ο ΕΝΦΙΑ κάποια στιγμή να πηγαίνει και να αποδίδεται στους Δήμους. Έτσι ώστε να γίνουν και πιο αυτόνομοι, υποθέτω εγώ, στα οικονομικά τους και να μπορούν να κινηθούν και καλύτερα. Είμαστε κοντά σε αυτό. Γενικά, ένας φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ένας δυσάρεστος φόρος παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι και ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας δυσάρεστος φόρος για τους πολίτες. Δεν σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να τον αγκαλιάσει αυτόν τον πόρο χωρίς μια συζήτηση. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα γίνει για μια αναμόρφωση των κεντρικών αυτοδολών πόρων, των ΚΑΠ, τα χρήματα δηλαδή που έχουν οι αυτοδιοίκησεις σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό της. Η πρόθεσή μας είναι όντως να μεταφερθεί ο ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα γίνει μετά από συζήτηση, η οποία θα ακολουθήσει την βασική θεσμική αλλαγή που μας μένει ακόμη να κάνουμε στην αυτοδιοίκηση, που είναι η λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δηλαδή, το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων θα έρθει μαζί με πόρους. Ποτέ δεν θα μεταφέρουμε εμείς αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Αυτά θα πάνε χέρι-χέρι. Το θέμα των αρμοδιοτήτων είναι ένα θέμα το οποίο το είδαμε κιόλας και σε πρακτικό επίπεδο και το είδαν και οι πολίτες. Για παράδειγμα, στην περίοδο της κακοκαιρίας, στη Μύδια, στα βόρεια προάστια. Όπου επικράτησε, όπως ξέρετε πολύ καλά, ένα μπάχαλο με τους Δήμους. Όπου ο ένας έρχεται τον μπαλάκι στον άλλον, στην περιφέρεια, στο κράτος. Αυτά νομίζω είναι θέματα τα οποία πρέπει να παρέμβετε και εσείς να τα δείτε κάποια στιγμή. Εκείνες τις ημέρες που είχαμε την κακοκαιρία Μύδια, είδαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα επικάλυψης αρμοδιοτήτων, οι οποίες ανατρέχουν αρκετές δεκαετίες πίσω. Επομένως, αυτές πρέπει να ξεκαθαρίσουν και θα ξεκαθαρίσουν με τη συζήτηση που θα ξεκινήσουμε από τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Με τους θεσμικούς μας εταίρους, την ΚΕΔΕ όσον αφορά τους Δήμους και την ΕΝΠΕΠ όσον αφορά τις περιφέρειες, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν όχι μόνο τα θέματα όπως αυτά, που λέμε ποιος έχει αρμοδιότητα σε ένα χώρο που έχει να κάνει με το κλάδιμα των δέντρων, για παράδειγμα, αλλά ευρύτερα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με την υγεία, με τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για να φέρουν σε πέρας, σε τοπικό επίπεδο, οι Δήμοι και οι περιφέρειες το καθήκον τους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν από το κράτος. Άρα θα είναι μια συζήτηση σοβαρή. Ελπίζω να καταλήξει κάπου μέχρι τον Ιούλιο, ώστε το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην τελική φάση αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θα μεταφέρει τις αρμοδιότητες ώστε κάθε πολίτης να ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος γιατί και όχι να χάνονται οι αρμοδιότητες μεταξύ ανεύθυνων υπεύθυνων. Και μαζί θα έρθουν και οι πόροι για να στηρίξουν την αυτοδιοίκηση στο έργο τους. Ναι, προφανώς για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος ήταν λειτουργικός και να μπορεί να δουλέψει. Με τον εκλογικό νόμο που ισχύει τώρα, που ξέρετε πολύ καλά, δεν δουλεύει τίποτα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα: ότι έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία για τις αλλαγές στο εκλογικό νόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση, να δούμε που βρισκόμαστε λίγο. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω το έχουν στηρίξει και δήμαρχοι οι οποίοι δεν ανήκουν στην Δημοκρατία. Είναι έτσι. Ο νόμος Σκουρλέτη, ένας νόμος ο οποίος απέτυχε, έφερε ακυβερνησία. Με τις πρώτες αλλαγές που κάναμε στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, δώσαμε αρμοδιότητες αρκετές στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να κάμψουμε αυτή την ακυβερνησία και να μπορέσει να πάρει αποφάσεις ο Δήμος προς την κατεύθυνση του προγράμματος που επέλεξαν οι πολίτες στις εκλογές. Επομένως, τώρα ερχόμαστε με τον εκλογικό νόμο. Δίνουμε τη δυνατότητα με 43% να εκλέγεται κανείς από τον πρώτο γύρο, είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια. Βάζουμε ένα όριο εισόδου. 3% πρέπει να συγκεντρώσει ένα συνδυασμό για να εκλέξει σύμβουλο. Είναι ανάλογο το όριο με αυτό που ισχύει στις εθνικές εκλογές. Και έχουμε επίσης ένα λελογισμένο περιορισμό του αριθμού των δημοτικών και των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό από πότε θα ισχύσει, από ποιες εκλογές στους Δήμους? Από τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 και πλέον η θητεία θα επανέλθει στην πενταετή διάρκεια, όχι τετραετή που είναι τώρα. Ναι. Και επίσης αυτός ο νόμος θα μπει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, όπως έχουμε συνεννοηθεί, στις 19 του μηνός θα είναι στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί όπως σωστά είπατε, έχει αγκαλιαστεί από πάρα πολλούς δημάρχους που όχι. Δεν προέρχονται όλοι από την δική μας παράταξη, ακόμα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ακριβώς λύνει ένα βασικό πρόβλημα. Οι πολίτες περιμένουν σοβαρές διοικητικές λειτουργίες από τους Δήμους. Δεν θέλουν μόνο ατέρμονες συζητήσεις, θέλουν έργο.
Τώρα, επειδή είπατε για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή είστε και στο εσωτερικό, πάντα μια συζήτηση η οποία προκύπτει εκεί μετά το μέσο της διακυβέρνησης είναι πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Στο τέλος της τετραετίας. Είναι μια απάντηση που την περιμένω. Πάντως δεν έχει υπάρξει ποτέ πολιτικός να πει ότι θα γίνουν νωρίτερα, αλλά γίνονται πολλές φορές νωρίτερα. Θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Έχουμε περάσει αυτό το τελευταίο 14-15 μήνο μια πρωτοφανή κρίση. Η επανεκκίνηση από μόνη της δεδομένη μετά το τέλος της πανδημίας και θα πιάσουμε ακριβώς το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Ποτέ δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις παρά τις κρίσεις και τώρα θα δώσουν καρπούς ώστε οι πολίτες να κρίνουν την πορεία της κυβέρνησης στο τέλος της τετραετίας. Τελευταία ερώτηση, κύριε Πέτσα. Είναι Μάιος του 2022 του χρόνου ακριβώς. Βρισκόμαστε εδώ στον ίδιο φιλόξενο χώρο. Πώς πιστεύετε θα είναι η χώρα τότε? Θα είναι πιο παραγωγική. Γιατί θα έχουμε βάλει σε κίνηση παραγωγικές δυνάμεις που σήμερα αργούν εξαιτίας της πανδημίας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι πολλές δράσεις του τριτογενή τομέα, όπως είναι η μεταποίηση, όπως είναι το κομμάτι του εμπορικού κόσμου. Θα είναι πιο πλούσια, γιατί σύμφωνα και με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είμαστε περίπου 10 δις ευρώ παραπάνω στο ΑΕΠ μας σε ένα χρόνο μέχρι το χρόνο το Μάιο. Άρα για αυτούς τους δύο λόγους θα είναι οι Έλληνες πιο αισιόδοξοι και η Ελλάδα πιο φωτεινή. Κύριε Πέτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.